Γιατί ήμουν στα Ηνωμένα Έθνη, είχα πάρα πολλές επαφές, πολλές προγραμματισμένες και πολλές απρογραμμάτιστες, αλλά αυτή η χρονιά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί τα δικά μας θέματα κυριάρχησαν και η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Και είμαι βέβαιος ότι έχετε ενημερωθεί για τις χθεσινές ανακοινώσεις. Κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή εν ώψη δε και της αλλαγής στο Δουβλίνο, που δημιουργεί νέους όρους, αλλά πέραν αυτού, εκείνο που έχουμε βάλει σαν στόχο είναι να προστατευτεί πάση θυσία η ζώνη Σέγγεν. Διότι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, αν καταρρεύσει η ζώνη Σέγγεν, αρχίζει το τέλος της Ευρώπης. Και εκεί έχουμε μεγάλες ευθύνες, εμείς ως θεματοφύλακες των ευρωπαϊκών θεσμών, απ' την άλλη μεριά και τα κράτη-μέλη. Και διαπιστώνω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιες τάσεις που μας ανησυχούν ιδιαίτερα και θα ήθελα σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να συζητήσουμε. Όπως το χαρτοφυλάκιό σας έχει αναδειχθεί στο ίσως το σημαντικότερο ή σε ένα από τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ βοηθητικό το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινή στάση και θέση και η θέση της χώρας βρίσκει ρίσματα, άλλο ένα και περισσότερα, απέναντι και στα κράτη-μέλη αλλά και στην Επιτροπή. Διότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην εμπροστοφυλακή της Ευρώπης. Και όταν μιλάμε για κρίση μεταναστευτική και προσφυγική, η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο τις χώρες υποδοχής, αφορά όλη την Ευρώπη και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διεθνώς για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διαχείριση του προσφυγικού, διότι δεν είμαστε εκεί που είμαστε σίγουρα δύο χρόνια πριν. Τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά πρέπει να είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι.